στον κόσμο, εσείς που τα παρακολουθείτε, έχουμε περισσότερη και μεγαλύτερη ευελιξία και από την τράπεζα από ό,τι έχω δει. Μπαίνετε πιο δυναμικά στην αγορά. Δεν ξέρω, ο κόσμος λέει βέβαια ότι έχει και άλλο πάτο, πού θα πάμε και θα είναι δύσκολη χρονιά οικονομική αυτή. Με όλα αυτά, ειδικά εδώ τον κόσμο της Ιεράπετρας, τον αγροτικό που τον ενδιαφέρει. Τι γίνεται, για δώστε μας μια γενική εικόνα. Κοίταξε, πώς τα βλέπετε. Εικόνα, καταρχήν ότι η οικονομία έχει μπει σε μια φάση σταθεροποίησης και μικρής ανάπτυξης. Το γεγονός ότι η αύξηση του ΑΕΠ γύρω στο 2% που επιβεβαιώνεται και από οργανισμούς που τους λέμε εντός εισαγωγικών δύσκολους στις εκτιμήσεις τους ή αυστηρούς αν το πούμε, δείχνει ότι η οικονομία έχει προοπτικές. Βέβαια, οι παθογένειες οικονομίας υπάρχουν, η έλλειψη ρευστότητας, το γεγονός ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν βγει εκτός αγοράς, η υπερφορολόγηση, η λειτουργία του δημόσιου τομέα, αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι υπάρχουν προοπτικές και ιδιαίτερα για τον αγροτικό τομέα. Πρόσφατα διάβαζα μια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, του FAO, που μιλάει για τα επόμενα χρόνια ότι η κατανάλωση των αγροτικών προϊόντων και ειδικά τα υψηλής ποιότητας με τοπική ταυτότητα και όσα παράγονται με καλλιεργητικές μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον θα αυξηθεί κατά 60%. Αυτό το πράγμα πρέπει να μας βάλει σε ένα προβληματισμό. Να πούμε ότι η Κρήτη, μια κατεξοχήν περιοχή με παραγωγή δυναμικών αγροτικών προϊόντων, πρέπει να μπει σε ένα καινούριο προγραμματισμό, σε μια άλλη οργάνωση και να αποκτήσουν όλο το κύκλωμα της παραγωγικής διαδικασίας να αποκτήσει συνέργειες. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και με το θέμα της Εσπερίδας, της σημερινής, που λέμε ότι η Παγκρίτια μπαίνει μπροστά στο κομμάτι που λέγεται συμβολαϊκή γεωργία. Και επειδή ο όρος ακούγεται ευχάριστος και ότι περικλεί μια σειρά θέματα, θα ήθελα να τον προσδιορίσουμε πιο ακριβώς και για να δούμε πού μπορεί να ενταχθεί ο καθένας. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή θα είναι και μια ανάλυση απόψινή, καταλαβαίνω, για τη συμβολή. Θα είναι που θα... Εγώ πολύ, θα έχω μια τοποθέτηση στην αρχή για το όλο θέμα και θα υπάρξει αναλυτική, μετά μια ανάλυση, μια αναλυτική παρουσίαση τι προσφέρει η συμβολαϊκή γεωργία. Ναι. Καταρχήν να πω ότι για μένα η συμβολαϊκή γεωργία είναι ένα εργαλείο ενίσχυσης, υποστήριξης και διευκόλυσης όλου του κυκλώματος στον αγροτικό τομέα. Από τον παραγωγό μέχρι την ομάδα παραγωγών που συμμετέχει, τον συνεταιρισμό, τον ιδιώτη, τον εξαγωγέα, την αλυσίδα σούπερ μάρκετ και τα απορροφήσει. Όλο αυτό το κύκλωμα μέχρι σήμερα έχει πάρα πολλά κενά μεταξύ τους και δεν μπορεί να υπάρξει ούτε προγραμματισμός, ούτε επάρκεια, ούτε επαρκής χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε το πρόγραμμά μας με μια βάση που λέγεται διασυνδεδεμένη χρηματοδότηση. Μάλιστα. Δηλαδή... Ναι, πάμε να το αναλύσουμε αυτό, γιατί η συμβολαιακή γεωργία λίγο πολύ τη γνωρίζει ο αγροτικός κόσμος της Ιεράπετρας και ως έννοια. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό που κάνω εμείς είναι διαφορετικό. Ναι, αυτό ή λέω μάλλον, και ως έννοια. Μάλλον για να είμαι ακριβής, συμπληρωματικό. Σίγουρα υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί ο παραγωγός, να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση που θα κάνει τη μεταποίηση στη συσκευασία, να χρηματοδοτηθεί η εξαγωγική προσπάθεια. Να χρηματοδοτηθεί ακόμα και η αλυσίδα του σούπερ μάρκετ και όλο αυτό το κύκλο μου, αφού κάνει τον κύκλο του, να αποδώσει τα χρήματα στην τράπεζα. Δηλαδή, όλο τον κύκλο μπορεί η Παγκρίτη να τον χρηματοδοτήσει. Βεβαίως. Μα συμβολή. Ήδη έχουμε κινήσει πριν από 20 μέρες στο Ηράκλειο αυτό το πράγμα που έχει ωφέλη και για τους παραγωγούς σημαντικά, αλλά έχει ωφέλη και για τις επιχείρησεις. Δηλαδή, ο παραγωγός αποκτάει ρευστότητα όταν είναι νεκρή αυτό που λέμε καλλιεργητική περίοδος, δηλαδή όταν δεν υπάρχουν εισοδήματα.
του δίνει μια δυνατότητα αγοράς εφοδίων, φαρμάκων, μετρητής, που σημαίνει καμηλότερη τιμή. Να. Έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει αγοραστή. Mm-hmm. Και σταθερή τιμή κατά κάποιο τρόπο. Εξοφλείται άμεσα. Mm-hmm. Το ίδιο είναι γιατί κάτι αντίστοιχο είναι με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Εξασφαλίζεται η επάρκεια των προϊόντων, διεκπαιρώνεται με συνέπεια οι παραγγελίες των πελατών, υπάρχει διασφάλιση, το είπατε, τιμής, mm-hmm. και έχουν ρευστότητα να αγοράσουν προϊόντα. Όλα αυτά ακούγονται ωραία, όμως στην πράξη είναι μια διαδικασία που πρέπει μέσα από συζήτηση, μέσα mm-hmm. υπογραφές, μέσα mm-hmm. από συμφωνίες, να την κατοχυρώσουμε. Mm-hmm. Εμείς έχουμε το πλαίσιο. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα σε έναν βαθμό γίνεται και σήμερα. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα mm-hmm. που κάνουμε εμείς συμπληρωματικά σαν τράπεζα για να διευκολύνουμε αυτό το κύκλωμα. Πέρα δηλαδή από τη ρευστότητα. Να. Ένα κομμάτι είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδιαίτερα των νέων, επιστρέφει σιγά σιγά στην γεωργία και δει στις δυναμικές καλλιέργειες. Εμείς μέσα από ένα πρόγραμμα που έχουμε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, μπορούμε όλες αυτές τις αιτήσεις για εξυγχρονισμό, ανάπτυξη των νέων παρών να τις χρηματοδοτήσουν, εφόσον βέβαια διαπιστώνεται μέσα από τη διαδικασία του ελέγχου η βιωσιμότητα. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται μέχρι σήμερα. Δημιουργούμε μια ειδική κάρτα που περιορίζεται η αγορά εφοδίων, φαρμάκων κτλ. Κτλ. Στην ομάδα, στο συνεταιρισμό ή σε διασυνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις mm-hmm. ώστε να υπάρχουν ωφέλη και σε επίπεδο περιοχής ή και σε επίπεδο της επιχείρησης που αναλαμβάνει αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Έχουμε ένα τμήμα πολύ σημαντικό που λέγεται ασφάλιση αγροτικής παραγωγής που καλύπτω 100%. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε μετά από μια συνάντηση που είχαμε με τη Rabobank στην Ολλανδία, όπου κάνουν αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα, δηλαδή εξασφαλίζεται ο παραγωγός ότι αν υπάρξουν κάποιες έκτακτες συνθήκες και χάσει την παραγωγή του mm-hmm. ή συμβεί οτιδήποτε mm-hmm. τελικά, θα μπορέσουμε να το καλύψουμε κάποιο πρόγραμμα. Και επίσης mm-hmm. και σε άλλες καλλιέργειες μπορεί να καλυφθεί το 100% mm-hmm. της απώλειας. Όλα δηλαδή, αυτά βέβαια. Ναι. Ναι. Όχι, δηλαδή, σαν ας πούμε, λέμε ογά αντί του ογά. Ναι, ναι. Ή ελγά αντί του ελγά. Εκτός, δηλαδή, ελγά ναι. εκτός του θερμοκηπίου, ναι, ναι. καλύπτει ο ελγά ένα κομμάτι ναι, ναι. που μπορεί να είναι το 20, το 30, το 40% mm-hmm. και φτάνουμε μετά εμείς μέχρι το 100% το υπόλοιπο. Μάλιστα. Αλλά ναι. εν πάση περιπτώσει. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί υπάρχει και μια έτσι. Ένα έντονο ενδιαφέρον από ασφαλιστικές εταιρείες να ασφαλίσουν παραγωγή και όλο το κομμάτι της παραγωγής των αγροτών μας. Και θα έχει ενδιαφέρον να το αναλύσουμε αυτό το κομμάτι. Το βράδυ βέβαια φαντάζομαι θα πείτε περισσότερα το βράδυ, γι' αυτό, το βράδυ, έτσι. Κοιτάξτε, θα είναι η καθήλυνα αρμόδια, όχι ένας μόνο. Θα είναι υπεύθυνος που αφορά την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και mm-hmm. θα κάνει μια δικιά του εισήγηση, mm-hmm. οπότε θα γίνει κατανοητό το όλο και δεν θέλουμε να δημιουργούμε προσδοκίες που δεν υπάρχουν, αλλά να μιλήσουμε για τα πράγματα όπως είναι. Mm-hmm. Και θα καταλάβει κανείς την αξία αυτής της υπηρεσίας. Όπως επίσης τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους νέους αγρότες, mm-hmm. για τη συμβουλευτική υποστήριξη που θα έχουμε στους αγρότες και στις επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν μαζί μας. Εξάλλου, ξέρετε, η Παγκρίτια, και το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, έχει μπει τώρα σε ένα νέο κύκλο εξυγχρονισμού mm-hmm. και ανάπτυξης και αλλάζουν πολλά πράγματα mm-hmm. με την ηλεκτρονική τραπεζική που θα ξεκινήσει πλήρως το Γενάρη mm-hmm. του 2018 mm-hmm. και μια μεγάλη συνεργασία, και αυτό το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, που μεγαλώνει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο mm-hmm. και το ΕΤΕΑΝ που mm-hmm. θα κάναμε μια εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα στο Ηράκλειο. Άρα θα έχουμε και τους πόρους να στηρίξουμε
αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Οπότε, επειδή μιλάμε στην Ιεράπετρα και το έχουμε και νέους αγρότες, κύριε Πρόεδρε, και το γνωρίζετε πολύ καλά, μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή από την τράπεζα. Βοηθάει στη ρευστότητα, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Περιορίζει αυτό που λέμε κόστος παραγωγής. Βεβαίως. Με την αγορά αγροεφοδίων, αφού θα τα παίρνει τώρα μετρητής, ναι, μέσω της τράπεζας. Και όλα αυτά, μάλλον, βοηθάει στην συμβουλιακή γεωργία επίσης, χρηματοδοτώντας όλη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι και το σούπερ μάρκετ, αν το κατάλαβα σωστά. Σωστά, έτσι. Τώρα, η κάρτα του αγρότη που λέμε τώρα έχει να κάνει με όλο αυτό, δηλαδή ανάλογα με έχει το τι. Να κάνει. Θα είναι, έχει όμως, να κάνει. Δεν είναι μια κάρτα, ναι, όπως όχι, δεν είναι όπως την ξέρουμε την κάρτα του αγρότη, είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ναι, ένα συνεταιρισμό ή μια ομάδα παραγωγών με 100, 200, 300 μέλη, mm-hmm, θα μπορέσει να περιορίσει την κάρτα, mm-hmm, για αγορές, mm-hmm, μόνο από το συνεταιρισμό ή την ομάδα, mm-hmm, ή από τις διασυνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις. Mm-hmm. Έτσι δηλαδή θα βοηθεί και η τοπική οικονομία, θα υπάρξουν συνέργειες, αλλά και επιπλέον ωφέλει οικονομικά για αυτό το συλλογικό σχήμα που αγοράζει την παραγωγή των αγροτών. Μάλιστα. Και είναι εξασφαλισμένη, είπαμε, συγκεκριμένη τιμή και εξασφαλισμένη αγορά. Τώρα, βέβαια, αν το καταλαβαίνω σωστά, μειώνουμε το κόστος παραγωγής και μπορούμε να πληρώσουμε το ΕΦΚΑ. Κάπως έτσι πάει. Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Εξασφαλίζεται. Ναι, ναι. Μια υπάρχει. Κοιτάξτε, mm-hmm, ένα μεγάλο θέμα, ναι, που υπάρχει, ναι, με τις αλυσίδες που χάνουμε, mm-hmm, αγορές, mm-hmm, είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε πάντα με επάρκεια. Και μια αιτία, θα έλεγα σοβαρή, ναι, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Σωστό και αυτό. Που έτσι υποχρηματοδότηση, mm-hmm, από όλες τις τράπεζες και από εμάς που υπήρχε. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Έτσι, πολύ μεγάλο, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και πολλές επιχειρήσεις αγροτικές, παρόλη τη μεγάλη προσπάθεια που έχουν κάνει αυτά τα χρόνια της κρίσης, καταφέρουν να επιβιώνουν. Θα είναι μια βοήθεια, λέτε. Τώρα, υπάρχουν πολλοί συνεταιρισμοί εδώ στην περιοχή που έχουν να κάνουν με το αγροτικό. Άρα, κατά κύριο λόγο, καλό είναι να βρεθούν σήμερα εδώ και να στηρίξουν την τράπεζα, την Παγκρίτια. Είναι δική μας τράπεζα. Ξέρουμε όλοι πώς έγινε, πώς δημιουργήθηκε, με ποιανού τα οράματα, έτσι. Και να πούμε ότι η Παγκρίτια, ναι, συγγνώμη σας γι' αυτό, ναι. Μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να μηδενίσει την εξάρτησή της, mm-hmm, από τον ΕΛΑ, από τον ΙΕΛΕ, τον μηχανισμό έκθεση. Είναι η μοναδική, ναι, τράπεζα, ναι, που απεξέρθηκε. Mm. Και δεν σας κρύβω, από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, mm-hmm, μηδενίσαμε την εξάρτηση που ήταν το Μάρτιο, τέλος Μαρτίου, 131 εκατομμύρια. Αυτό ήταν αποτέλεσμα, mm-hmm, της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης, mm-hmm, των κριτικών με τις καταθέσεις, τα χρήματά τους, mm-hmm, και βέβαια της αύξησης των εσόδων της τράπεζας από τις δραστηριότητες, αλλά κύρια από τις καταθέσεις των όλων των κριτικών. Ναι. Πρακτικά, δηλαδή, σήμερα η τράπεζα βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ρευστότητας. Mm-hmm. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, mm-hmm, που φαίνεται ότι συνεχίζεται, η οικονομία φαίνεται ότι θα έχει μια σταθεροποίηση και η Παγκρίτια προχωράει ανεβάζοντας καθημερινά τις καταθέσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας δώσει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε όλο αυτό το εγχείρημα, για το οποίο να πούμε ότι λειτουργούμε. Θα λειτουργήσουμε στην αρχή περιορισμένα με ένα αριθμό 4.000 αγροτών. Δεν θα ξεκινήσει, mm-hmm, σε μια μέρα να απλωθεί, γιατί, mm-hmm, πρέπει να μάθουμε και από τα τυχόν λάθη που θα υπάρξουν. Mm-hmm. Έτσι θα είναι ένα είδος, δηλαδή, πιλωτικού, αλλά όχι περιορισμένου, 4.000 παραγωγή. Μάλιστα. Δεν είναι και λίγος ο αριθμός. Όχι, βέβαια. Ξεκινάτε, δηλαδή, ήδη έχετε μπει σε συζητήσεις με κάποιους συνεταιρισμούς και μπαίνουν σε αυτή την... Ιδιώτες, ομάδες και έχουμε υπογράψει συμφωνίες. Ωραία, ωραία. Πιλωτικά, λοιπόν, ξεκινάμε 4.000 παραγωγούς. Αυτό το... δεν θα έλεγα δύσκολο, νομίζω κάτι που το έπρεπε να έχει γίνει, έτσι, η βοήθεια αυτή στους παραγωγούς, γιατί η οικονομία της Κρήτης στηρίζεται
σε δύο πυλώνες, αγροτικά κτηνοτροφικά προϊόντα και απ' την άλλη ο τουρισμός. Μπαίνετε δυναμικά λοιπόν σε αυτό το κομμάτι με όλα όσα μας περιγράψετε. Στέκομαι στο ότι μπαίνουμε σε φάση σταθερότητας και μικρής ανάκαμψης και η τράπεζα το πάει λίγο παραπέρα. Λοιπόν, μας είπατε κύριε Μυρτάκη για τον ΕΛΑ, τον μηχανισμό στήριξης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι μπορούν ας πούμε, τα λέω έτσι απλοϊκά όσο μπορώ για να τα καταλαβαίνουμε όλοι. Σημαίνει ότι μπορώ να έρθω να πάρω, να χρηματοδοτηθώ από την τράπεζα πιο εύκολα αφού δεν έχετε τον έλεγχο του μηχανισμού στήριξης. Ναι. Τι σημαίνει. Πάντα, ναι, αυτό σημαίνει. Αυτό αλλά σημαίνει. Πάντα μέσα από ένα επιχειρηματικό σχέδιο που λέει πόσο θα αναπτύξω τις χορηγίες μέχρι τέλος του χρόνου. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται απρογραμμάτιστα. Σίγουρα όμως έχουμε σκοπό και το κάνουμε καθημερινά. Αυξάνουμε τις χρηματοδοτήσεις μας. Κάτι Μάλιστα. που δεν γινόταν προηγούμενα. Εξάλλου είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε εξασφαλίσει και θα εξασφαλίσουμε και άμεσα και θα το ακούσετε το επόμενο διάστημα σημαντικά κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για αυτούς τους σκοπούς. Άρα έχουμε δηλαδή και μια άλλου είδους ρευστότητα που μας τη δίνουν αυτοί οι οργανισμοί. Καλά, δεν είναι δηλαδή μόνο η καταθέση, θα είναι και η ρευστότητα από αυτούς τους οργανισμούς, η οποία είναι υπερεθνικοί οργανισμοί και έχουν σκοπό να βοηθήσουν και βοηθούν την Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι τελευταίο τώρα περισσότερα για όλα αυτά. Αν δημιουργήθηκαν και απορίες σήμερα στο Big, τι ώρα να έρθει ο κόσμος, κύριε Μητάκη? Είναι στις 7. Στις 7 η ώρα απόψε. Πρέπει να ξεκινήσουμε στις 7 να έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Ναι. Και να μπορούμε να απαντήσετε και ενδεχομένως σε κάποιες απορίες. Βέβαια, θα είναι όλα τα στελέχη της τράπεζας από εδώ από το Ηράκλειο που ασχολούνται με τη συμβολαϊκή γεωργία και νομίζω ότι θα γίνει μια καλή συζήτηση. Μάλιστα, ωραία. Τώρα, θέλω δύο κουβέντες για τα δάνεια έτσι, και για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Έχουμε κάτι να πούμε, καταρχήν σε εξέλιξη ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Όποιοι εντάσσονται εκεί μπορούν να προσφύγουν ή και να ρωτήσουν τράπεζα. Κοιτάξτε, η αρχή η δικιά μας, και το είπαμε και στη συνέλευση, ότι είναι ότι ενδιαφερόμαστε να προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις ανάλογα με τις δυνατότητες του δανειολήπτη. Μάλιστα. Και με την έννοια αυτή δεν σας κρύβω ότι έχουν ήδη κυκλοφορήσει μέσα από τα καταστήματα ελκυστικά, θα έλεγα, προϊόντα που διευκολύνουν τις μειωμένες δόσεις, υπάρχουν κάποιες περικοπές κτλ. Που μπορεί ο καθένας να προστρέξει στην τράπεζα και να λύσει το πρόβλημά του μακροπρόθεσμα με όρους, θα έλεγα, ικανοποιητικούς. Μάλιστα. Καλό θα είναι να αποφύγουμε κάθε άλλου είδους διαδικασία επώδυνη και θέλουμε, έτσι, καλώντας για μια ακόμα φορά, το έχω κάνει αρκετές φορές, όλους οι οποίοι δυσκολεύονται, που έχουν τα κόκκινα δάνεια, να πάμε σε μια ρύθμιση που θα τους ικανοποιήσει. Αυτό στην πράξη, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να γίνει. Και πρέπει να το κάνουν για όλους. Και πάνω απ' όλα για την επιχείρησή τους. Δηλαδή και επιχειρηματίες αλλά και οι άνθρωποι που. Και ιδιώτες. Οι ιδιώτες που μπορεί να έχουν ένα σπίτι τέλος πάντων και μπορεί να έχουν. Όταν το εισόδημα είναι περιορισμένο, που είναι περιορισμένο, οι προσαρμογές και οι ρυθμίσεις γίνονται με βάση αυτό το πλαίσιο. Με βάση τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Δεν μπορεί να ζητάμε παραπάνω από τις δυνατότητες του καθένα. Σωστό. Μα αλλά λογικό, δηλαδή και ο καθένας πρέπει να ανταποκριθεί. Γιατί όλα αυτά τα χρήματα είναι χρήματα των καταθετών. Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα απόψε στις 7 εκεί δίπλα στη Μητρόπολη Ιεραπέτης και Σιτίας, στο Big που λέμε Κρήτης. Έτσι κι αλλιώς είστε κι εσείς, συνεργάζεστε, είστε μια τυχή, αν δεν κάνω λάθος, στο Big. Σήμερα στις 7, λοιπόν. Στηρίζομαι όλες τις αναπτυξιακές προσπάθειες. Συμβολιακή γεωργία είναι με όλα τα υπόλοιπα της συμβολιακής. Μεγάλη βοήθεια για τον αγρότη.
και ασφάλεια αντί του ΕΛΓΑ, ας πούμε. Δηλαδή, όπως το καταλαβαίνω, επειδή είχαμε και τις φωτιές εδώ πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μητσάκη. Ναι, αυτό έτσι, είναι ένα ενδεικτικό δηλαδή, παράδειγμα. Έτσι, κάει και το θερμοκήπιο του ανθρώπου, είτε ολοσχερός, είτε μερικός. Δηλαδή, έπαθαν ζημιά, ας πούμε, τα φυτά. Υπάρχει τρόπος μέσα από την τράπεζα αποζημιωθεί, ναι, να αποζημιωθεί. Είτε για την, είτε για το θερμοκήπιο, δηλαδή το, πώς το λένε, την εγκατάσταση, εγώ είτε για τη φυτική. Θα τα πούνε οι ειδικοί, θα τα πούνε οι ειδικοί όμως. Όχι, το λέω αυτό γιατί δεν έχει ενδιαφέρον, διότι είμαι πολλά χρόνια εδώ και έχω ακούσει, ποτέ δεν έχει πάρει ή σπάνια θα πάρει κάποιος αποζημίωση, κύριε Πρόεδρε, ενώ πληρώνει τον ΕΛΓΑ του, έτσι, είναι καλοπληρωτής, είναι ασφαλισμένος, έτσι. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια η Ιεράπτα έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα στο κράτος, δεν έχει αποζημιώσει όμως ποτέ το κράτος τους παραγωγούς και αυτό είναι ένα παράπονο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο τώρα θα δούμε πώς το βράδυ στις 7. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στις 7 απόψε εδώ όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ακούσουν περισσότερα και να ρωτήσουν, να λυθούν απορίες. Έτσι. Κύριε Μητσάκη, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο της Παρτιάς.